Ανοίγουμε μία νέα ενότητα, η οποία νέα ενότητα έχει να κάνει με το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Έχει να κάνει με πράγματα που κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη στο περιβάλλον που ζούμε και εργαζόμαστε. Και με μεγάλη χαρά καλημερίζω εδώ στο στούντιο την υπεύθυνη marketing και business development της εταιρείας Σαβάκης, Γιούλη Σαβάκη. Χαίρετε. Καλημέρα. Είστε καλά? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Σαβάκης, ήδη υγιεινής, θα τολμούσα να πω, και νομίζω ότι δεν θα είναι υπερβολή, ένα όνομα, μια ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στο χώρο από το 89, ο μπαμπάς δηλαδή, δημιούργησε μια εταιρεία και μετά η επόμενη γενιά εμείς τη συνεχίζουμε. Προσπαθούμε να φανούμε αντάξει. Είναι μια πορεία, τουλάχιστον έτσι όπως την παρακολουθώ ως καταναλωτής, σταθερά ανωδική. Η εταιρεία Σαβάκης είναι μια σύγχρονη και συνεχώς εξελισσόμενη εταιρεία στον χώρο των πλακιδίων και ειδών υγιεινής, και όχι μόνο, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού και στόχο έχει να υλοποιεί την φαντασία των πελατών και να δημιουργεί νέους τρόπους χρήσης του χώρου, συνδυάζοντας την πολιτική εμπειρία με τα ποιοτικά υλικά. Ποιες είναι οι κατηγορίες, κυρία Σαβάκη, στις οποίες εξειδικεύεται η εταιρεία Σαβάκης? Αρχικά στα πλακάκια, φαντάζομαι. Το γνωρίζουν όλοι αυτό, είναι πολλά χρόνια στο χώρο. Βέβαια με τα χρόνια έχουν προσθεθεί και άλλοι κλάδοι, όπως η θέρμανση, η θερμοπρόσωψη, το έπιπλο. Ωστόσο, νούμερο ένα δηλαδή είναι τα πλακάκια, τα έπιπλα μπάνιου. Ασχολούμαστε και με κουζίνα και πόρτα. Μεγάλη γκάμα. Ακριβώς. Προϊόντα. Ποια ήταν τα βασικά ορόσημα, η βασική σταθμή σε αυτή την πορεία που ξεκινάει το 1989 και μας φέρνει εμάς να κουβεντιάζουμε σήμερα εδώ για την εταιρεία Σαβάκης στον Sky Κρήτης? Λοιπόν, φαντάζομαι ότι σημαντικό ορόσημο ήταν όταν ο πατέρας μου από δείγματα σε μια κλούβα κατάφερε να κάνει μαγαζί. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δείγματα σε κλούβα, αυτό ήταν, έτσι ξεκίνησε? Ναι, δηλαδή, ναι. Μια κλούβα με δείγματα. Μια κλούβα, αυτό που βάζουμε τα σταφύλια βασικά. Α, τέτοια κλούβα, ναι. Όχι κλούβα αυτοκίνητο. Και αυτοκίνητο, και το δύο νομίζουμε το ίδιο. Έτσι ακριβώς. Και μέσα σε ένα χρόνο γύριζε στην Κρήτη, έδινε δείγματα σε οικοδομές, ό,τι έβλεπε δηλαδή. Έκανε κατάστημα. Το πρώτο κατάστημα ήταν στην 62 Μαρτύρων, ένα μικρό μαζί. Μετά μεταφέρθηκε εδώ που είμαστε τώρα, στον Σταυρωμένο, και με ένα καινούργιο κατάστημα το 2005, που είναι ως σήμερα. 2.500 τετραγωνικά μέτρα έκθεση και αποθήκη. Ένας μεγάλος χώρος στον Σταυρωμένο, είναι εκεί στο δρόμο που πηγαίνει προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σωστά. Τα είδη υγιεινής, γενικά τα προϊόντα τα δικά σας, έχουν μόδα ή είναι κάτι σταθερό που απλά αλλάζει ένα σχέδιο, ένα χρώμα κλπ? Φυσικά και έχουν μόδα και σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από την τεχνολογία. Δηλαδή, τι συμβαίνει? Όσο πιο εξελιγμένη τεχνολογία που μπορεί να βγάλει ωραίες αποτυπώσεις πανομοιότυπες με φυσικά υλικά, τόσο καλύτερο το υλικό. Επίσης, παρακολουθώντας και τις τάσεις, θα δούμε ότι τώρα είναι σε, όχι δεν θα πω έξαρση, γιατί είναι κάτι ωραίο, το minimal. Οπότε γύρω μας βλέπουμε χώρους πολύ ήρεμους, πολύ minimal. Η ρυθμή είναι τόσο γρήγορη, οπότε κάποιος προσπαθεί το χώρο του να τον έχει όσο πιο απλό γίνεται. Φυσικά υπάρχουν όμως και οι τάσεις. Για παράδειγμα, δηλαδή, η επόμενη χρονιά τι φέρνει, ποια θα είναι τα do και τα don'ts στο χώρο σας? Υποκειμενικό και πάλι. Υποκειμενικά. Ωστόσο, από τις εκθέσεις, αυτά που βλέπουμε στην Ιταλία, φυσικά υλικά. Δηλαδή, όνυχας, πετρώματα. Έχει καταφέρει η τεχνολογία να έχει τέτοια απομίμηση της πέτρας, που είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τη διαφορά. Ειδικά αν δεν το παρατηρήσει. Μεγάλες διαστάσεις, πολύ μεγάλες διαστάσεις, με πολύ μικρούς αρμούς, δεν φαίνονται καν. Χρώματα
της φύσης, όλα της φύσης. Όσο πιο φυσικό είναι το υλικό, τόσο πιο επιτυχημένο το αποτέλεσμα. Προφανώς τη λογική που μας λέτε ότι οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι τόσο έντονοι και τόσο αγχωτικοί που στο χώρο του καθένας μετά θέλει όσο μπορεί να ηρεμηθεί. Καλύτερο λοιπόν να αισθάνεται ότι βρίσκεται κοντά στη φύση, ακόμα και αν είναι στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς. Mm-hmm. Και όσο λιγότερη πληροφορία. Δηλαδή θυμάμαι, θα δω στην αποθήκη μας από παλιά λιστέλο, μικρά κομμάτια, χρυσά, περίεργα, ανάγλυφα. Αυτά τώρα νομίζω μπορούμε να τα βάλουμε σε κάποιο μουσείο, έτσι όπως είναι τώρα. Καλά, μην το λέτε, γιατί συνήθως η μόδα κάνει κύκλους. Οπότε κάποια στιγμή μπορεί και αυτά να επανέλθουν. Οι κριτικοί ακολουθούν τη μόδα, είναι έτσι προοδευτικοί ή είναι πιο συντηρητικοί στις επιλογές τους? Θα σας πω ότι έχει να κάνει και με περιοχές. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές περιοχές, καταναλωτές από περιοχές που έρχονται και ζητάνε extreme πράγματα, χρυσά, ανάγλυφα, όπως είπαμε πριν, mm-hmm. λιστέλο. Ωστόσο και στο κέντρο της πόλης μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Δεν είναι συγκεκριμένη τάση οι καταναλωτές εδώ στην Κρήτη. Ωστόσο ακούνε, αν δείξω κάτι mm-hmm. από έκθεση στην Ιταλία από περιοδικό, θα το δουν, θα το ακούσουν. Δεν φοράνε παροπίδες δηλαδή. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην κουβέντα η Ιταλία, οπότε να φανταστώ ότι εκεί είναι και σε αυτό το τομέα το κέντρο. Ακριβώς. Όπως σε όλα τα ό,τι έχει να κάνει με μόδα, είναι εκεί. Έχουν καταφέρει πολύ καλό branding οι Ιταλοί. Και φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να είναι μόνο branding, πρέπει να είναι όλο το πακέτο από παραγωγή, εξυπηρέτηση, marketing, που είναι και ο τομέας σας, είναι όλα συνδυασμός. Απευθύνεστε και στον ιδιώτη και στον επαγγελματία, σωστά? Σωστά. Περιορίζονται τα όρια δράσης της εταιρείας στο Ηράκλειο ή στη Κρήτη ή δεν υπάρχουν περιορισμοί στην επιχείρηση? Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Πλέον το εμπόριο δεν έχει σύνορα. Είναι τέτοια τα μέσα που έχουμε και χρησιμοποιούμε που όλες οι περιοχές είναι προσβάσιμες. Ίσα-ίσα είναι και πολύ πιο εύκολο όταν τα προϊόντα είναι στην Αθήνα να πάνε είτε στην Αθήνα είτε σε κάποιο νησί με τον ίδιο τρόπο που θα ερχόντουσαν εδώ στην Κρήτη. Έχουμε πελάτες στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα νησιά, κάνουμε πολλά project σε νησιά. Μύκονο, Σαντορίνη, που οι αγορές εκεί είναι πολύ δυνατές. Το κατάλληλο λογικό. Και Κύπρο. Και Κύπρο. Φαντάζομαι ότι ο χώρος αυτός είναι ένας χώρος με έντονο ανταγωνισμό, όχι μόνο εγχώριο, αλλά και εισαγόμενο, έτσι, με όλες τις μεγάλες αυτές εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία Σαββάκης δείχνει να είναι γερά στημένη. Εσείς, σαν η επόμενη γενιά, μπορείτε να φανταστείτε το μέλλον της εταιρείας? Πώς θα είναι, ξέρω εγώ, μετά από άλλα 20 χρόνια? Ωραία ερώτηση. Όπως είμαστε στημένοι τώρα την πόλη που είμαστε και δεν έχουμε φυσικό κατάστημα σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας και ο τρόπος που λειτουργούμε βασίζεται αρκετά σε διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, πολλοί πελάτες έρχονται και ψάχνουν να βρουν τον Φίλιπ. Εμένα πριν 20 χρόνια μου είχε δώσει ο Φίλιππα όλα τα πλακάκια του σπιτιού. Λοιπόν, έχουν ένα συναισθηματικό δέσιμο, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της εποχής και να βρισκόμαστε παντού. Οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν γίνεται να βρίσκονται παντού. Το ίντερνετ έχει κάνει Internet of Things, ας πούμε, έχει κάνει έχει κάνει αυτή τη διαδικασία πιο εύκολη, μπορώ να πω, και πιο δύσκολη ωστόσο. Γιατί πριν, όπως αναφέρεται για τον ανταγωνισμό. Για εμάς τους καταναλωτές, δύσκολη για εσάς τους επαγγελματίες. Ακριβώς. Όπως αναφέρεται πριν για τον ανταγωνισμό, πλέον δεν είναι ανταγωνιστής μου το διπλανό κατάστημα. Είναι αν να μην πω όλη η Ελλάδα, μπορώ να πω και όλος ο κόσμος. Υπάρχουν site που μπορείς να αγοράσεις μπαταρίες από τη Γερμανία, π.χ. Λοιπόν, εμείς σαν πλάνο είμαστε και τρία παιδιά στην οικογένεια. Ευτυχώς είμαστε και πολύ δεμένοι, οπότε επικοινωνούμε. Έχουμε βάλει ένα πλάνο εκτός ορίων της Κρήτης. Αυτό πάει πολύ καλά. Υπάρχει και η shop. Για φυσικό κατάστημα έχουμε κάτι στο μυαλό μας, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί. Αυτή την ερώτηση θα την κρατήσω, γιατί θα τα λέμε τακτικά έτσι το επόμενο διάστημα και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να μιλήσω και με τον εδώ στο στούντιο και με τον πατέρα, με τον Φίλιππο το Σαββάκη, για να δούμε λίγο και αυτός πώς βλέπει
η προηγούμενη δηλαδή γενιά πώς βλέπει την επόμενη. Εκτός από το φυσικό κατάστημα, διαδικτυακά, μια που λέμε τώρα έτσι για αυτό το την παγκόσμια αγορά, πώς σας βρίσκουμε? Λοιπόν, υπάρχει και το site με την επωνυμία savakis.gr. Mm-hmm. Είναι πιο πολύ εκθεσιακό, δεν έχει τιμές. Είναι για έμπνευση, blog. Αν κάποιος θέλει να ψωνίσει, μπορεί να μπει στο άνετοσπίτι.gr. Άνετοσπίτι.gr. Mm-hmm. Mm-hmm. Επίσης είμαστε στα social media, στο Instagram savakis_tiles. Mm-hmm. Στο Facebook, πλακάκια Savakis. Αυτά έχουμε προς το παρόν. Εξαιρετικά. Κυρία Σαββάκη, εγώ να ευχηθώ υγεία και δύναμη για τη συνέχεια. Θα τα λέμε τακτικά, όχι μόνο για θέματα μόδας, αλλά και για να μας δίνετε και να δίνετε στις ακροάτριες και τους ακροατές μας και πρακτικές συμβουλές για πράγματα που μπορεί να τους φανούν χρήσιμα για όλη την γκάμα των προϊόντων. Καλές γιορτές εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλές γιορτές και σε εσάς και στην οικογένειά σας και στους ακροατές μας.